Λοιπόν, θα πάμε τώρα να συζητήσουμε με αφορμή μια εκδήλωση η οποία θα γίνει σήμερα το βράδυ στο εργατικό κέντρο στις 8:30, μια εκδήλωση που διοργανώνει ο Όμιλος Επαναστατικής Θεωρίας Κέρκυρας με κεντρικό ομιλητή τον καθηγητή της πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, τον κύριο Σταύρο Μαυροδέα, που είναι εδώ και τον ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για την ανταπόκριση στην πρόσκληση. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Επίσης. Για να κάνουμε μαθήματα πολιτικής οικονομίας. Ναι, ή μια συζήτηση, έστω με βάση την πολιτική γιατί οικονομία. Εγώ δεν τα πήγαινα καλά με την πολιτική οικονομία. Ωραία. Και καθόλου καλά και είχαμε και έναν καθηγητή στο πολιτικό, τον Παυλόπουλο. Μάλιστα. Όχι τον Προκόπη. Ναι, τον ξέρω πολύ καλά. Στο οικονομικό ήμουνα, τον είχα επίσης καθηγητή. Ξέρω πολύ καλά. Σε εμάς ήταν. Δεν ήταν στο πολιτικό. Απλά σε εσάς δανειζόταν για το μάθημα. Ναι. Βαθύτατα συντηρητικός και όχι μόνο. Διαδρομή στη Χούντα. Ναι. Τα προβληματική. Βέβαια, παρόλο που η οικονομική ανάλυση που έκανα δεν είναι καθόλου του γούστου μου, δεν τη θεωρώ καθόλου επαρκή. Παρ' όλα αυτά, για αυτή την κατηγορία, για τα επίσημα οικονομικά, νομίζω ήταν από τους λίγους εκείνης της εποχής που ξέραν γράμματα. Αφήνοντας στην άκρη τη σχέση με τη Χούντα και την προσωπική του συμπεριφορά που καλύτερα να μην τη χαρακτηρίσω, έτσι. Ναι. Αλλά παρ' όλα αυτά, τουλάχιστον στα αυτό που είναι τα ορθόδοξα οικονομικά, ο εν λόγω και με τον οποίο είχα συγκρουστεί πολύ άσχημα στα φοιτητικά μου χρόνια, πάρα πολύ άσχημα. Τουλάχιστον τα γράμματα που ήξερε, τα ήξερε. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα. Άλλο παπάει. Όχι, δεν είναι καθόλου άλλο παπάει. Ευαγγέλιο, δεν είναι καθόλου. Η πρώτη έτσι, γνωριμία ήταν με ένα πανό που αναφερόταν στο όνομά του. Μπαίνοντας στην οικονομία του αριστερά, το θυμάμαι. Μπορεί και να τα έχουμε κάνει. Γνωστοί άνθρωποι. Ναι. Άρα, μαζί περιπτώσει. Αυτά ήταν στο παρελθόν, στα όμορφα χρόνια του Πανεπιστημίου. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα να δούμε λίγο αυτή την. Να πούμε το θέμα, μάλλον για το οποίο θα μιλήσετε το βράδυ. Η πολιτική οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια υπεριαλιστική ολοκλήρωση, συμπαρξιακή κρίση. Καλά, σε κρίση, έτσι και αλλιώς. Το υπαρξιακή σημαίνει ότι μπορεί και να κινδυνεύει να εγκαταλείψει το μάθημα αυτό ο κόσμος. Σωστά. Ναι, σωστά. Και επίτηδες είναι και αυτός ο προσδιορισμός στον τίτλο. Να τα αναλύσουμε λίγο. Ναι, ευχαριστώ. Αυτό το οποίο θα προσπαθήσω να δείξω το απόγευμα και είναι συνέχεια μια ερευνητική δουλειά, η οποία έχει παρουσιαστεί, έχει γραφτεί και σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, έχει παρουσιαστεί και σε αντίστοιχα συνέδρια. Είναι ότι τι είναι ακριβώς αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης σε τι κατάσταση είναι σήμερα. Για να το κάνω λίγο πιο κατανοητό για τον απλό τηλεθεατή, είναι προφανές ότι η χώρα μας εδώ και δεκαετίες, αλλά ιδιαίτερα από τη στιγμή που μπήκαμε στην κρίση. Ναι. Και βέβαια μπήκαμε στα προγράμματα προσαρμογής, τα μνημόνια όπως συνηθίζουμε να τα λέμε, χορεύει στους ρυθμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα σε ρυθμούς που δεν είναι συνενετικοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά βάση βάζει τους όρους και εμείς πρέπει να χορέψουμε ανάλογα. Βαράει τα ταούλια και όχι εμείς. Ακριβώς. Και χορεύουμε εμείς. Ακριβώς. Άρα με αυτή την έννοια είναι οποιοδήποτε απλός ανενημέρωτος πολίτης, έστω και ανενημέρωτος πολίτης, καταλαβαίνει τη σημασία του. Mm-hmm. Τώρα, αν παρακολουθήσει κανείς τι γράφεται στα επίσημα κέντρα, μελετητικά, υπουργεία, τι λένε τα μεγάλα κανάλια και εφημερίδες, ιδιαίτερα του κέντρου, ουσιαστικά παράγεται μία εικόνα εξαιρετικά μυθοπλαστική για το τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το ότι είναι ένα κοινοφελές κατασκεύασμα, το σπίτι των ευρωπαϊκών λαών, φτιάχτηκε περίπου κοινή συνενέση. Το περιτύλιγμα είναι αυτό. Ωφελεί τους πάντες, δυνητικά θα μπορούσε να ωφελήσει τους πάντες. Αν δεν ωφελεί σε εμάς, είναι γιατί φταίμε εμείς. Και επιπλέον ότι έρχεται τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φταίμε εμείς γιατί, όπως λένε
είπαν, μάλλον ομολόγησαν, αν είναι ομολογία αυτό, ότι είμαστε τεμπέληδες, ότι είμαστε διεφθαρμένοι. Ακριβώς. Η πολιτική μας. Ακριβώς. Έτσι. Και ορισμένα άλλα πράγματα, και πιο πικάντικα που είπε ο κύριος Ντάζεμπλουμ τελευταία. Ναι, που... τελευταία. Αυτή είναι η κυρίαρχη εικόνα, με διάφορες παραλλαγές. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιες γκρίνιες, αλλά σε μεγάλο βαθμό, ακόμα και από τις γκρίνιες, οι γκρίνιες είναι ότι εντάξει, γενικά είναι καλή αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλά τα τελευταία χρόνια είπε ότι η γερμανική ηγεμονία πήρε λάθος τροπή και παιδιά, να βάλουμε μία πλάτη να τη διορθώσουμε. Αυτό το οποίο θα προσπαθήσω να υποστηρίξω και να δείξω, και αυτό, σε αυτό βασίζεται όλη αυτή η δουλειά, είναι ότι δεν πρόκειται περί αυτού του πράγματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα ζελές, δεν είναι κάτι εύπλαστο. Ναι. Είναι ένα δημιούργημα που προέκυψε επειδή υπήρχαν συμφέροντα να το δημιουργήσουν. Οικονομικά. Και πολιτικά. Και πολιτικά. Και αυτά τα συμφέροντα το δημιουργήσαν με κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές. Πολιτικά συμφέροντα, νομίζω, τα οποία είναι υποδουλωμένα στα οικονομικά. Δηλαδή, πάντα έτσι. Πάντα έτσι είναι. Ναι, αυτό. Αυτό ότι οι πολιτικοί δεσμεύουν την οικονομία είναι για αφελής. Mm-hmm. Η οικονομία, ή τουλάχιστον ισχυρά οικονομικά κέντρα, είναι αυτά που δεσμεύουν την πολιτική. Αυτή είναι η κατάσταση των πραγμάτων και όχι το αντίστροφο. Mm-hmm. Χωρίς αυτό να αθωώνει τους πολιτικούς υπηρέτες οικονομικών συμφερόντων, έτσι. Ναι. Αλλά για να ξέρουμε ποιος είναι το αφεντικό, ναι, και ποιος είναι, mm-hmm, ο υφιστάμενος. Βεβαίως. Ναι. Σε αυτή τη μυθοπλαστική εικόνα που δίνεται, είτε από τις κυρίαρχες απόψεις, ότι ένας παράδεισος η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από λεγόμενες ριζοσπαστικές απόψεις... Αν μου επιτρέπετε να ανοίξω μια παρένθεση... Τώρα, μετά από όλα όσα έχουμε περάσει και εμείς εδώ και γενικά ο Νότος, ίσως η έννοια του παράδεισου να πηγαίνει λίγο στην άκρη, αλλά ότι είναι αναγκαίο κακό, ότι επίσης, δεν μπορούμε αλλιώς, να είμαστε εκτός. Αλλιώς. Άρα αλλιώς. Μένουμε. Αλλιώς. Ναι. Πρακτικά, κατά τη γνώμη μου, και αυτό δοκιμάζει να κάνει και όλη αυτή η αρνητική δουλειά, και αυτό θα προσπαθήσω να αναλύσω και το απόγευμα στην εκδήλωση. Οι κυρίαρχες ερμηνείες και θεωρίες που υπάρχουν παράγουν μια συνειδητά μυθοπλαστική εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα καλοήθες κατασκεύασμα, ή ένα κατασκεύασμα καλοήθες με κάποια προβληματάκια που άμα τα διορθώσουμε θα είναι εντάξει, το οποίο προέκυψε από αγαθές προαιρέσεις. Δεν εγγράφονται σε αυτό συμφέροντα, ούτε ανταγωνισμοί, ούτε τίποτα άλλο. Αυτές είναι οι κυρίαρχες θεωρήσεις. Υπάρχουν οι διάφορες ριζοσπαστικές και ριζοσπαστικούλες και γεμίσαμε πάρα πολλές, με πάρα πολλές τέτοιες, ιδιαίτερα στην περίοδο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας μεγάλος εξπέρ σε τέτοιες παραμυθίες. Ότι εντάξει, κατά βάση η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια καλή ιδέα, πήρε άσχημη τροπή λόγω νεοφιλελευθερισμού. Αν φύγει ο νεοφιλελευθερισμός, τα πράγματα θα επανέλθουν σε μια καλή κατάσταση. Εσύ, άρα, ναι, παλεύουμε, mm-hmm, για να το μεταρρυθμίσουμε. Mm-hmm. Με αυτή την παραμυθία, άλλωστε, ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε και σε κυβέρνηση, πήγε, ναι, στο δημοψήφισμα και μετά και χρειάστηκε να κάνει. Εκλογές, ναι, και μετά, ναι, έκανε τις τούμπες που έκανε, γιατί αποδείχτηκε εν της πράγμαση, ναι, ότι δεν. Είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Και άρα, ναι, ότι υπάρχουν ισχυρά κατεστημένα συμφέροντα και δομές που δημιουργήσαν αυτό το οικοδόμημα. Mm-hmm. Και ότι αυτό το οικοδόμημα δεν νοείται, δεν μπορεί να υπάρξει πέραν από αυτά τα συμφέροντα και τις δομές. Ερωτήματα συγκεκριμένα. Αυτό το οικοδόμημα. Στην παρούσα φάση, μόλις αυτές και τις πολιτικές εξελίξεις που έχουμε Ολλανδία με Γαλλία, θα τις δούμε σε λίγες μέρες, με την αναστάτωση που υπάρχει, τρίζουν τα σαφώς, αυτού του, σαφώς, οικοδομήματος. Και εδώ είναι το επιχείρημα... Και με την άνοδο της ακροδεξιάς. Ακριβώς. Mm. Το οικοδόμημα αυτό και γι' αυτό... Και όχι μόνο τέτοιος... με την άνοδο της ακροδεξιάς, αλλά... και με την άνοδο ενός αντιευρωπαϊσμού. Ακριβώς. Και γι' αυτό η υπαρξιακή κρίση, το οποίο συστηματικά συγκαλύπτεται στην ελληνική δημόσια συζήτηση, τουλάχιστον από τις κυρίαρχες απόψεις. Mm-hmm. Αυτό το οικοδόμημα, εκτός από το ότι έχει ονοματεπώνυμο και συγκεκριμένα συμφέροντα με τα οποία δημιουργήθηκε και τα οποία υπηρετεί, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πολύ δραματική κατάσταση από τις ίδιες του τις αντιφάσεις. Αυτό θα
ουσιαστικά φαίνεται αν κάνει κανείς δύο πράγματα. Το πρώτο, να μελετήσει σοβαρά και χωρίς παροπίδες την ιστορική διαδρομή της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και δεύτερον να δει πώς οι επίσημες θεωρίες, είτε οι κυρίαρχες είτε οι ριζοσπαστικές, που ουσιαστικά είναι η αίρεση στην κυρίαρχη θρησκεία, συγκαλύπτουν το τι είναι. Για να το πω πολύ κομβικά, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, η ευρωπαϊκή ενοποίηση ξεκίνησε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι. Ξεκίνησε σαν προσπάθεια ανοικοδόμησης και σταθεροποίησης του καπιταλισμού στην Ευρώπη, υπό την Αμερικανική ηγεμονία, απέναντι τόσο στην εξωτερική απειλή του Ανατολικού Μπλοκ, όσο και στην εσωτερική απειλή του εργατικού κινήματος μετά τον πόλεμο. Και ως μια ένωση άνθρακα και χάρη. Πρώτα η ΕΚΑΧ, κυρίως οικονομική καταρχήν, δευτερευόντως πολιτική. Πέρασε διάφορες φάσεις και αποτυχίες. Βιβλίο από τα παιδικά χρόνια, Κώστας Καζάκος. Ναι, κλασικό. Κλασικό, αν και διαφωνώ με όλη την ανάλυση. Πέρασε από διάφορες φάσεις, συνήθως αποτυχημένες. Mm-hmm. Στην αρχή υπό την ασφικτική αμερικανική ηγεμονία, μετά την κρίση του 1974 και την κατάρρευση του Bretton Woods, προσπάθησε να σταθεί από μόνο του. Στη συνέχεια, μετά το 1989 και την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ και άρα το χώρο που ανοίχτηκε στα Ανατολικά, προσπάθησε να αναπτυχθεί και να αμφισβητήσει ακόμα και την αμερικάνικη ηγεμονία. Και βέβαια δοκίμασε να το κάνει αυτό λίγο πριν ξεσπάσει η παγκόσμια κρίση του 2008, που του βάλε συνταρακτικά προβλήματα, ανέδειξε δηλαδή σοβαρότατες αδυναμίες και αντιφάσεις που είχε αυτό το οικοδόμημα. Μία από τις πιο βασικές είναι ότι ουσιαστικά περιέχει πολύ διαφορετικές οικονομίες. Mm-hmm. Χοντρικά δύο μεγάλα γκρουπ, μπορεί να δει κανείς υποδιαιρές, αυτό που λέμε χώρες του Ευρωκέντρου, γύρω από από τη γερμανική οικονομία, αναπτυγμένες οικονομίες, σε συμμαχία με τη Γαλλία που δεν είναι ακριβώς η ίδια οικονομία, αλλά για γεωπολιτικούς λόγους, πυρηνικά, στρατιωτική δύναμη κτλ. Είναι στρατηγικός εταίρος. Ήταν όμως ιστορικά δύο παραδοσιακοί αντίπαλοι. Ακριβώς, και όλο αυτό το εγχείρημα ήταν και να γεφυρωθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ τους. Και απ' την άλλη οι χώρες της Ευρωπεριφέρειας, δηλαδή χώρες όπως του Ευρωπαϊκού Νότου και τώρα της Ανατολικής Ευρώπης, στις νέες διευρύνσεις, που είναι άλλου τύπου οικονομίας. Αυτό είναι μια βαθύτατη αντίφαση. Σε αυτή την περίπτωση έρχονται ως δορυφόροι της Γερμανίας. Του Ευρωκέντρου. Ναι. Αντικειμενικά. Ναι. Και εδώ οποιαδήποτε μυθοπλασία, είτε ορθόδοξη είτε ακόμα και ριζοσπαστικούλα, ότι αυτό δεν ήταν να γίνει έτσι ή μπορεί να διορθωθεί, κατά τη γνώμη μου είναι τελείως εσφαλμένο. Αυτή η κατεύθυνση ήταν δεδομένο ότι θα πήγαινε να γίνει με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να χωριστεί η Ένωση και στο εσωτερικό της ένα προνομιούχο και ένα εξαρτημένο γκρουπ χωρών, και δεύτερον ότι αυτό δεν αλλάζει, υπήρξε πριν τον νεοφιλελευθερισμό, και ακόμα θα συνεχίσει να υπάρχει στο βαθμό που υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και μετά τον νεοφιλελευθερισμό, με σοσιαλφιλελεύθερες παραλλαγές. Δείτε, ο Μακρόν που τώρα πάει να γίνει πρόεδρος της Γαλλίας, δεν τον έλεγε τυπικό νεοφιλελεύθερο, σοσιαλφιλελεύθερος είναι. Η Τερέζα Μέη, που βέβαια φεύγει από την Ένωση, ουσιαστικά σηκώνει ζητήματα περί και κάποιας μορφής κοινωνικής προστασίας. Η Γερμανία είναι ένα πρότυπο που δεν είναι κλασικός νεοφιλελευθερισμός, είναι αυτό που λέμε ορντολιμπεραλισμός, που είναι πιο ιδιόμορφο παράδειγμα. Όπερ σημαίνει ένας συνδυασμός φιλελευθερισμού, αλλά με μία... Είπαμε και μαθήματα πολιτικής οικονομίας. Ορντολιμπεραλισμός είναι βασικά περισσότερο δίκαιο και πολιτική επιστήμη παρά πολιτική οικονομία και οικονομικά. Πρέπει να πάει να ψάξει κανείς πάρα πολύ παλιά για να βρει κάποιο οικονομικό εκπρόσωπο του ορντολιμπεραλισμού. Αλλά γενικά είναι αυτή η αντίληψη. Ποιος ήταν ως εκπρόσωπο? Έγιεν. Αλλά αυτό είναι ένα σχήμα που ουσιαστικά έχει μια φιλελεύθερη οικονομία, αλλά με μια μορφή ρύθμισης από πάνω και κρατικής εποπτείας. Με αυτό τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα DNA. Αυτό το DNA είναι προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου, της οικονομικής ολιγαρχίας και σε βάρος των εργαζομένων. Έχει ένα δεύτερο στοιχείο στο DNA της, το διαχωρισμό μεταξύ ισχυρών και αδύναμων χωρών,
που οι ισχυρές ηγεμονεύουν τις αδύναμες και τις εκμεταλλεύονται οικονομικά. Mm-hmm. Είτε αυτό γίνει με τον παλιό κενσιανό τρόπο, που γινόταν ναι. στην αρχή της, είτε mm-hmm. γίνει με τον αφιλελεύθερο, είτε mm-hmm. γίνει με ένα social φιλελεύθερο. Mm-hmm. Και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, έτσι είναι κατασκευασμένο. Αν πας να το αλλάξεις, σημαίνει να πας να την καταστρέψεις. Και αυτό yeah. πρέπει να το έχει κανείς καθαρό. Σε αντίθεση με αυτές τις αντιλήψεις, νομίζω ότι η μαρξιστική ανάλυση μπορεί και τα καταλαβαίνει καλύτερα αυτά, γιατί έχει μερικά σημαντικά αναλυτικά προτερήματα και στο πώς καταλαβαίνει ναι. τη σχέση οικονομίας και πολιτικής mm-hmm. και πώς καταλαβαίνει τους οικονομικούς μηχανισμούς, mm-hmm. δηλαδή την έμφαση στην πραγματική οικονομία mm-hmm. Και όχι μόνο στα νομισματικά και χρηματικά δεδομένα. Mm-hmm. Και επίσης το ζήτημα της ύπαρξης μηχανισμών οικονομικής εκμετάλλευσης μεταξύ των χωρών. Mm-hmm. Ένα από τα βασικά προτερήματα της μαρξιστικής οικονομικής ανάλυσης είναι ότι καταλαβαίνει ότι οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις είναι πόλεμος και άρα έχει κερδισμένους και χαμένους mm-hmm. Και δεν είναι ένα παιχνίδι που όλοι είναι ωφελημένοι από αυτό όπως επαγγέλλεται η κυρίαρχη οικονομική θεωρία και το οποίο είναι τέλειως παράλογο, ξέρουμε mm-hmm. πολύ καλά ότι στο... Το διεθνές οικονομικό ναι. παιχνίδι είναι πράγματι πόλεμος, mm-hmm. είναι σκληρός mm-hmm. Ανταγωνισμός. Τώρα, αν ισχύει αυτή η ανάλυση ναι. που υποστήριξα μόλις τώρα, δηλαδή η ανάλυση που υποστηρίζει ο Μαρξισμός, τότε βγαίνουν και ανάλογα συμπεράσματα για τη χώρα μας. Ναι. Δηλαδή, ότι δεν έχει κανένα νόημα για μια χώρα... Να παραμένει στην ΟΝΕ. Και να, όχι μόνο στην ΟΝΕ. Κατά τη γνώμη μου, το να φύγεις από την ΟΝΕ και να παραμείνεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ατελέσματο. Το να φύγεις. Εδώ είναι το... Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να φύγεις ολοκληρωτικά. Αυτό που λέμε αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σταθούμε Ένωση. Λίγο σε αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε και στη γεωπολιτική θέση που βρισκόμαστε. Κοιτάξτε, θα μπορούσε κανένας να πει μια συνηθισμένη ναι. κοινοτυπία που λέγεται στην πολιτική ναι. κουβέντα, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν ναι. αδιέξοδα. Βέβαια, και ναι. αντίστοιχα ναι. ότι όταν μια χώρα και ένας λαός το θέλει, κανείς δεν τον δεσμεύει, έχει κυρίαρχη ναι. βούληση. Ναι. Βεβαίως, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν περιορισμοί. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι, εγώ δεν θα πω αυτό που υποστηρίζουν διάφορες απόψεις mm-hmm. πριν, η ΛΑΕ έτσι, για να πω μια κοντινή. Ότι αυτό είναι ένα πράγμα χωρίς κόστος. Όχι, όχι. Είναι σίγουρο ότι θα έχει κόστος. Το ερώτημα είναι ποιο θα είναι. Θα έχει κόστος περισσότερο από τα μνημόνια. Η γνώμη μου είναι ότι θα έχει σαφώς λιγότερο. Θα έχει λιγότερο. Αυτή τη στιγμή με τα mm-hmm. μνημονιακά προγράμματα, με τα προγράμματα προσαρμογής, η χώρα οδηγείται στην καταστροφή. Έχει ουσιαστικά μια οικονομία που οδηγείται στις παρυφές της Ευρωπαϊκής Ενωπήσης. Ήταν ούτως ή άλλως ευρωπεριφέρεια. Mm-hmm. Γίνεται περιφέρεια της Ευρωπεριφέρειας και ναι. τώρα που μιλήσανε για πολλαπλές ταχύτητες η μόνη ναι. χώρα ναι. που την ονοματίσαν ότι ναι. είναι η πρώτη που θα πάει εκεί ναι. αυτό σημαίνει επομένως μάλλον όχι μόνο στην τελευταία ταχύτητα συνόπιστε θα πάμε εμείς ναι όπως ναι, θέλει ναι. κανείς να το περιγράψει ναι. αυτό σημαίνει ότι γίνεται, έχει γίνει ήδη μια χώρα φθηνών μισθών mm-hmm. φθηνών περιουσιακών στοιχείων με έλεγχο του ξένου κεφαλαίου αυξανόμενο, έχει πάρει τις τράπεζες ουσιαστικά. Yeah. Παίρνει μια σειρά άλλους κρίσιμους τομείς. Yeah. Τώρα παίρνει λιμάνια, αεροδρόμια. Έτσι. Σε λίγο θα πάρει την ενέργεια. Τους σιδηρόδρομους ούτως. Καλώς. Και μπιρ παρά. Yeah. Οπότε, και επίσης, αυτή η οικονομία δεν πρόκειται να είναι μια οικονομία εχμής, υψηλής τεχνολογίας και υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αντίθετα με ό,τι λέγεται, αυτά είναι ανοησίες. Είναι υπηρεσίες. Υπηρεσίες ή κάποια μεταποίηση πρωτογενής τομέας που όμως θα είναι τελευταία τμήματα πανευρωπαϊκών αλυσίδων παραγωγής ή αλυσίδων αξίας. Δηλαδή χαμηλής τεχνολογίας, χαμηλής προστιθέμενης αξίας, καλά για να ανταγωνίζονται κινέζικα προϊόντα αλλά όχι τίποτα άλλο. Αυτό είναι μια ζωφερή κατάσταση που επιπλέον δεν θα τελειώσει σήμερα αύριο, ούτε θα λήξει για να φτάσει κανείς μέχρι εκεί και να υπάρξει ακόμα και μια ανάπτυξη. Με αυτούς τους όρους, που δεν θα βγει βέβαια στο λαό και στον κόσμο, αυτό θα τραβήξει χρόνια. Η επιτροπή και αυτή η κατεύθυνση για να περάσει στη χώρα θέλει δρόμο πολύ. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε πολύ καλά ότι εκτός από το μέλλον των δικών μας γενιών, έχουμε υποθηκεύσει τον μέλλον των παιδιών μας. Το κυριότερο. Και πιθανά και των παιδιών των παιδιών τους. Ναι. Ο άλλος δρόμος προφανώς θα έχει κόστος, αλλά μπορεί να υποσχεθεί ότι αν το παλέψει κανείς με σωστό τρόπο και αποφασιστικά, τουλάχιστον το μέλλον των παιδιών μας θα σωθεί. Mm-hmm.
Και αυτό νομίζω είναι αρκετά σημαντικό για κάποιον αν θέλει να το μετρήσει. Δεν είναι εύκολος δρόμος, θα έχει κόστη και οικονομικά και γεωπολιτικά, αλλά από το να είσαι μια μπανανία της Ευρώπης, ένας τόπος αναψυχής πλούσιων ευρωπαϊκών, δυτικών συνταξιούχων, είναι προτιμότερο να υποστείς ένα κόστος, αλλά τουλάχιστον τα παιδιά μας να ζήσουν σε ένα καλύτερο κόσμο, αντί να φεύγουν αυτή τη στιγμή οι καλύτερες και πιο δυναμικές ηλικίες στο εξωτερικό και εδώ να κινδυνεύουμε σε μια χώρα να γίνουμε μια, στο τέλος να γίνουμε μια χώρα γερασμένων γκαρσουγιά. Πριν κλείσουμε, γιατί φαντάζομαι πολλά περισσότερα το βράδυ, 8.30, στο εργατικό κέντρο, έχει μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση? Νομίζω ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ δρόμο μπροστά της. Φτιάχτηκε υπό την ως υπερεθνικός οργανισμός αυτό. Φτιάχτηκε υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, δοκίμασε να αυτονομηθεί και να αμφισβητήσει την παγκόσμια ηγεμονία των ΗΠΑ. Για να το κάνει αυτό, έκανε ένα οικοδόμημα με σοβαρότατες αντιφάσεις στο εσωτερικό του, πολύ διαφορετικές οικονομίες, που είναι εθνικές οικονομίες, δεν είναι οι διαφορές που έχει μία Αμερικανική πολιτεία από την άλλη. Εδώ είναι διαφορετικά κράτη. Όσο και να πάνε να τα βάλουν σε έναν ζουρλομανδία, η Ευρώπη είναι ο χώρος που γεννήθηκε το εθνικό κράτος. Κάθε εκατοστό των συνόρων έχει ποτιστεί με ποταμούς αιμάτων. Δεν είναι τα σύνορα μεταξύ Αριζόνας και δεν ξέρω και εγώ τι, που άντε να σκοτώσαν μερικούς ερυθρόδερμους. Άρα αυτά τα πράγματα δεν γίνονται στον χώρο της Ευρώπης. Δεν μπορούν να στηθούν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί παρά μόνο με οικονομική κατοχή, με στρατιωτική κατοχή, δημοσιονομικές μεταφορές από τις πλεονασματικές στις ελληματικές χώρες. Ο Γερμανός δεν πρόκειται ποτέ να επιδοτήσει μια ελληματική Ελλάδα παρά μόνο άμα είναι επαρχία του Ράιχ. Τότε είναι αλλιώς. Αλλά όσο δεν είναι επαρχία του Ράιχ, δεν θα το κάνει. Και βέβαια για τον ελληνικό λαό, τι νόημα έχει να γίνει επαρχία του Ράιχ? Όσοι το θέλουν. Εντάξει. Σιγά αεροδρόμια γερμανική σημαία, λιμάνια ελληνογερμανική σημαία της Θεσσαλονίκης και ελληνοκινέζικη. Η Θεσσαλονίκη, η γερμανική με ολίγο από ρωσική. Από ρωσική. Από λίγο από σαλάτα ρωσική. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ. Το βράδυ 8.30 στο εργατικό κέντρο. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστροφή αμέσως μετά.